Άλλη μία νίκη σημείωσε στο ενεργητικό του Ιωάννησος, κυρίες και κύριοι, ο οποίος επικράτησε με 4-0 της Δόξας Ψήνθου σε παιχνίδι που έγινε στο οικονομίδιο γυμναστήριο της Ιωάννησου. Και παρακολουθούμε τώρα από το News 12 τα καλύτερα στιγμιότυπα. Πριν συμπληρωθούν 2 λεπτά, οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ με αυτή την κεφαλιά του Μαλιάκα, όπου μάλλον πρέπει να χρεωθεί αυτογκολ στον Μοσχή. Αυτό το 1-0 για τον Ιάλισο. Ξανά εδώ η σέντρα που γίνεται από τα αριστερά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Νικήτας Μαλιάκας παίρνει την κεφαλιά και εδώ βρίσκει την μπάλα με το κεφάλι. Όπως φαίνεται ο παίκτης της Δόξας Ψήνθου και της πρόχνει άθελά του στα δίχτυα της ομάδας του. 1-0 για τον Ιάλισο. Η Δόξα που προσπάθησε να κάνει κάτι με αυτό εδώ το πλασέ λίγο μετά, χωρίς τύχη όμως, η μπάλα έφυγε ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, σε μία έτσι από τις καλές στιγμές των φιλοξενούμενων στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ μια σέντρα σουτ από τα αριστερά του Παφιάκη, η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Γενικώς ο Ιάλισος, που βέβαια ήταν και το φαβορί για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ήταν καλύτερος από τη Δόξα και έφτασε δίκαια στην επικράτηση. Η Δόξα, η οποία προσπάθησε σε κάποια σημεία του παιχνιδιού και κατά διαστήματα να φανεί απειλητική, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Εδώ ο Παφιάκης του στρώνει την μπάλα σουτάρι. Πάντα στο πρώτο ημίχρονο είμαστε, μακριά όμως από την αιστεία του τερματοφύλακα Δημητρίου, με τον Σάβα Παφιάκη εδώ να πρωταγωνιστεί σε αυτή την φάση. Οι παίκτες του Ιάλισου εδώ χάνουν μια καλή ευκαιρία για να διπλασιάσουν τα τέρματά τους. Θα το καταφέρουν πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Και όχι απλά θα το καταφέρουν, θα σημειώσουν και τρίτο τέρμα στα πρώτα 45 λεπτά. Εδώ μια κεφαλιά του Στεριόπουλου ύστερα από τη σέντρα που έγινε από τα δεξιά από τον Παφιάκη. Έφυγε η μπάλα out σε μια πολύ καλή στιγμή σίγουρα για τους γηπεδούχους. Ο Μιχάλης Λυριστής κάνει ένα όμορφο πλασαριστό σουτ, τεχνικό σουτ με το αριστερό πόδι. Έφυγε η μπάλα όμως έξω από την εστία του τερματοφύλακα Κεφάλα. Πάντα στο πρώτο ημίχρονο είμαστε. Εδώ ο Παφιάκης μπαίνει στην περιοχή και σουτάρει. Είναι το 36ο λεπτό και ο Ιάλισος διπλασιάζει τα τέρματά του, κάνει το 2-0 και αποκτά έτσι ένα προβάδισμα. Ξανά εδώ ο Σάβας Παφιάκης μπαίνει στην περιοχή με τρόπο που μόνο αυτός ξέρει. Σουτάρει διαγώνια. Έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι αυτά τα σουτ είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνα. Το έχει ξανακάνει πολλές φορές. Είχε επαφθεί με τα δίχτυα δηλαδή και κάνει το σκορ 2-0. Εδώ Παφιάκης τρώνει έτοιμο γκολ στον Στεριόπουλο 2 λεπτά μετά, στο 38. Στέλνει ο Στεριόπουλος για τρίτη φορά την μπάλα στα δίχτυα. Ξανά εδώ Παφιάκης, αυτή τη φορά δεν σουτάρει. Προτιμά να δώσει την μπάλα πάρτο βάλτο στο Στεριόπουλο. Εδώ μόνος του σε κενή σχεδόν εστία δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Δημητρίου. 3-0 για τον Ιάλισο στα πρώτα 38 λεπτά της αναμέτρησης. Εδώ ένα καλό σουτ με το Στάπα έξω από τη μεγάλη περιοχή, στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, χωρίς τύχη, μπάλα έφυγε έξω, στο 52 ήταν αυτή η φάση. Ο Μιχάλης Λυριστής εδώ πάει να σουτάρει λίγο μετά, δεν μπορεί όμως να πιάσει γεμάτα, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα, το σουτ και έτσι είχε εύκολο έργο ο τερματοφύλακας Κεφάλας. Εδώ βλέπουμε μια αλλαγή στο 68 στη θέση του Μαλιάκα. Περνά ο Φωτεινής με το νούμερο 14 που επιστρέφει μετά από 3 μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού. Επιστρέφει στην ενεργό δράση. Εδώ ένα πλασαριστό σουτ μέσα από την περιοχή. Έφυγε η μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Δημητρίου. Μια παλιά που γίνεται σε θέση 4. Πάει ο Στεριόπουλος να γίνει απλητικός που σουτάρει. Εδώ υπάρχει μια κακή συνεννόηση. Προσέξτε τι έγινε μεταξύ του τερματοφύλακα και του αμυντικού εκεί της Δόξας. Και τελικά η μπάλα απομακρύνεται. Θα έρθει ακόμα ένα γκολ για τον Ιάλισο στις καθυστερήσεις το 93 με τον Γαϊτάνο εδώ που πλασάρει και νικά για τέταρτη φορά τον Δημητρίου. Αυτό είναι το 4-0. Σκορ που έμελε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης στο οικονομίδιο γυμναστήριο της Ιάλισου. Ξανά η φάση μέσα στη μεγάλη περιοχή. Οι παίχτες του Ιάλισου σφραγίζουν με αυτόν τον τρόπο την ανωτερότητά του στο παιχνίδι αυτό με τη Δόξα. Εδώ η πάσα προς τον Σάββα τον Παφιάκη, ο οποίος έχει την μπάλα μέσα στην περιοχή, τη γυρίζει προς τα έξω και ο Γαϊτάνος εκεί δεν αστοχεί, διαμορφώνει το τελικό 4-0 Ιάλισος Δόξα Ψήνθου.